Χριστουγεννιάτικο κλίμα, μουσική και μόδα περιέλαμβανε η φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργάνωσε για τέταρτη συνεχή χρονιά η εταιρεία ρούχων Μαραμπού την Κυριακή το απόγευμα στο Royal Theater Πάτρας. Σκοπός της εκδήλωσης, η στήριξη του έργου του φιλανθρωπικού σωματείου Κιβωτός της Αγάπης. Το Μαραμπού σχεδίασε ένα ειδικό μπλουζάκι, τα έσοδα από την πώληση του οποίου θα διατεθούν για την ενίσχυση του σκοπού του σωματείου. Γνωστοί πατρινοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη σπουδαιότητα της εκδήλωσης και εμφανίστηκαν επί σκηνής φορώντας το μπλουζάκι. Ανάμεσά τους και η δημοσιογράφος του Ιόνιαν, Λίνα Μπάστα. Αθλητές της Παναχαϊκής και της ομάδας Πόλο του Ναυτικού Ομίλου Πατρών άφησαν τις καθιερωμένες εμφανίσεις τους και φόρεσαν το μπλουζάκι του Μαραμπού για την Κιβωτό της Αγάπης, ενώ θερμό ήταν το χειροκρότημα του κοινού για τα κορίτσια της ομάδας του Προμηθέα. Ξέρετε όλοι ότι 68 παιδιά, εγκαταλελειμμένα σχεδόν όλα, βρίσκονται στην Κιβωτό Αγάπης. Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή που τα παιδιά της Κιβωτού ανέβηκαν στη σκηνή για να ευχαριστήσουν διοργανωτές και παρευρισκόμενους για τη στήριξή τους. Με τις δικές της ξεχωριστές μελωδίες έντυσε την εκδήλωση η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πολυφωνικής Χοροδίας Πατρών με μαέστρο τον Γιώργο Μπουρδόπουλο. Χορηγός της εκδήλωσης είναι η τηλεόραση του Ιόνιαν.